Οι Dragon σε λίγο θα υποδεχθούν τον πρώτο επιχειρηματία. Αν εντυπωσιαστούν από την ιδέα του, μπορεί να προχωρήσουν σε επένδυση. Αφού πρώτα όμως διαπραγματευτούν σκληρά. Θέλουν να είναι σίγουροι ότι τα χρήματά τους θα πιάσουν τόπο. Χρήστο, καλώς ήρθες στο Dragon's Den. Καλώς σας βρήκα. Από ό,τι ξέρω, έχεις ένα startup. Σωστά. Ποια διαφορά του startup με την επιχείρηση ή την ιδέα? Ουσιαστικά το startup κοιτάς κάτι πιο καινοτόμο και προσπαθείς να δώσεις πολύ γρήγορα αξία στο προϊόν, οπότε να προσελκύσεις κάποιους επενδυτές, να σηκώσεις κάποια funds, να μεγαλώσεις το valuation και να έχεις ένα πιο γρήγορο growth σαν εταιρεία. Πιστεύω πάρα πολύ στο προϊόν μας. Έχω προετοιμαστεί σωστά και καμία ερώτηση δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητη. Είσαι έτοιμος να βγεις μπροστά στους Dragons? Εννοείται. Στοχεύεις σε κάποιον συγκεκριμένο? Έχω μεγάλο ενδιαφέρον για τη γνώμη του κυρίου Ευμορφίδη, λόγω του ότι έχει ασχοληθεί αρκετά με προϊόντα που έχουν ένα περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα. Στον πόλ θες να πας. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Σου ευχαριστώ πολύ. Δώσ' τα όλα. Άσε καλά. Νιώθω άνετα και σίγουρος για το τι μπορώ να δώσω στους κριτές. Μπορεί ο Χρήστος για την νεοφυή του επιχείρηση να στοχεύει περισσότερο σε επένδυση από τον Πολ? Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι Dragons δεν θα παλέψουν σκληρά αν η ιδέα του τους ενθουσιάσει. Γεια σας. Είμαι ο Ραυτογιάννης Χρήστος, founder και CEO της CityCrop. Το όραμά μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που καλλιεργεί ο κόσμος στο σπίτι του. Τι είναι όμως το CityCrop? Το CityCrop είναι ένας μικρός, έξυπνος, κάθετος υδροπονικός κήπος, όπου οι αλγοριθμοί του ρυθμίζουν όλους τους παραμέτρους για να μεγαλώσει ένα φυτό ιδανικά. Γιατί ελέγχουμε τη θερμοκρασία, την υγρασία, το φωτισμό, το pH, ακόμα και την ηλεκτρική αγωγημότητα, ώστε το φυτό 24/7 να έχει τις ιδανικές συνθήκες ώστε να αναπτύσσεται. Με αυτόν τον τρόπο, τι πετυχαίνουμε? Πετυχαίνουμε φυτά που αναπτύσσονται πιο γρήγορα, πλουσιότερα συνθρεπτικά συστατικά από αυτά που υπάρχουν στην αγορά, με 96% λιγότερο νερό, έως και 65% λιγότερο λίπασμα, με καθόλου φυτοφάρμακα. Ουσιαστικά ο χρήστης τι κάνει? Αγοράζει τη συσκευή κατευθείαν από το website μας, την τοποθετεί στο σημείο που θέλει στο σπίτι του, τη συνδέει στο Wi-Fi, προσθέτει νερό, θρεπτικά συστατικά και τα seed bars που κατασκευάζουμε εμείς, που είναι αυτά τα καφέ που μέσα εμπεριέχουν ήδη τους σπόρους. Οπότε επιλέγει τι φυτό θέλει να καλλιεργήσει. Μετά τη δύσκολη δουλειά την αναλαμβάνει το CityCrop και εμείς καθόμαστε άνετα στον καναπέ μας και μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλη την πρόοδο της καλλιέργειας μέσα από το application της εταιρείας μας. Αυτή τη στιγμή ζητάμε 100.000 ευρώ για το 7% της εταιρείας. Ελάτε μαζί μας για να κάνουμε τις συσκευές CityCrop τις πιο επιτυχημένες συσκευές καλλιεργίας στο σπίτι. Ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια γευστική δοκιμή για να μου πείτε, θα είναι σαν quiz. Χρήστο. Δοκιμάστε ένα φιλαράκι και πείτε μου τι σας θυμίζει. Τι μου θυμίζει, το βλέπω. Δεν είναι δυόσμος. Δεν είναι δυόσμος. Να σας κόψω ένα. Ναι. Από αυτά εδώ τα φρέσκα. Δοκιμάστε και πείτε μου τι γεύση σας βγάζει. Να βοηθήσω. Ναι. Μουστάρδα. Καλά, είναι. Είναι red mustard αυτό. Να δώσω και στους άλλους. Βεβαίως, βεβαίως. Να δοκιμάσουν. Όλα το ίδιο είναι? Όχι, όχι, τα άλλα είναι μαρουλάκι. Δεν είναι, είναι όντως μουστάρδα. Είναι red mustard. Α, ωραίο, τι πολύ ιδιότητες ωραίο. Έχει. Θα καταλάβετε. Είναι αφροδισιακό πρώτα απ' όλα. Μπορώ να πάρω ό,τι θέλω. Ναι, ναι, αυτά είναι μαρουλάκια βασικά. Οπότε δεν... η γεύση είναι πιο κοινή. Αυτό. Ναι. Δοκιμάστε ένα φιλαράκι. Δοκιμάστε ένα φιλαράκι. Το και σχεδίο, αν θέλετε. Red mustard. Το τόμα. Ναι, στα αγγλικά. Οκ. Η γλώσσα σου. Το ξέχασα. Συνάπη. Μουστάρδα με τίποτα δεν μου έρχεται πάντως κουτίνα. Αλήθεια. Στο τέλος βγάζετε. Ναι. Και... Στο τέλος. Θα ήθελε κάποιος να δοκιμάσει, να δει πώς κάνουμε, πώς τοποθετούμε ένα plug στη συσκευή μας. Ναι, κι εγώ. Ωραία, τέλεια. Ελάτε. Καταρχάς, πάμε στο κινητό μας. Να έρθω από εδώ. Χωρίς κινητό δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Όχι, όχι. Είναι συνδεδεμένο για να παίρνουμε και όλα τα δεδομένα. Έχουμε αυτό εδώ. Το τοποθετούμε. Επιλέγουμε εδώ στην αρχική, στα κενά που μας δείχνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Επιλέγουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή βάζουμε σπόρους βασιλικού μέσα. Οπότε πάμε στα herbs. Διαλέγουμε το βασιλικό, το Genovese. Mm-hmm. Λέμε next. Μας λέει ότι πρέπει να βάλουμε αυτό το καπάκι. Ωραία. Για κάποιες μέρες. Θα μας έρθει ειδοποίηση μετά από κάποιες μέρες να το αφαιρέσουμε. Και αυτό είναι, ξεκίνησε, μας λέει τι θερμοκρασία έχει, τι υγρασία. Αυτός κάνει develop στην Ελλάδα. Ναι. Όλο είναι from scratch δικό μας, όλο software, firmware και design. Αυτό εδώ το πράγμα, ε. Και έχουμε αυτό και άλλες δύο συσκευές βασικά. Τα πηγαίνει καλά. Τι λέτε.
Πόσο σου κοστίζει αυτό το πράγμα? Κοστίζει 60 με 65 ευρώ και το πουλάμε 149 retail. Μάλιστα. Και πόσο έχεις πουλήσει τέτοια? Έχουμε πουλήσει αυτή τη στιγμή 50 και έχουμε και ένα πιλωτικό με 20 συσκευές που τρέχει σε σχολεία στο Δήμο Αθηναίων. 1,5 valuation. Δεν είναι μόνο οι συσκευές που έχουμε. Έχουμε και δύο μεγαλύτερες, οι οποίες έχουν πλήρως αυτοματοποίηση της καλλιέργειας. Αλλά θέλαμε να δείξουμε περισσότερο αυτό, που είναι το καινούριο προϊόν και απευθύνεται πολύ πιο εύκολα σε retail. Είναι πολύ μπροστά. Αυτό είναι τρομερό. Λοιπόν, έλα, είμαστε μέσα. Εγώ είμαστε για όλοι μαζί. Θα μπουν όλοι. Να γίνουμε και ομάδα. Περίμενε εσύ. Περίμενε. Εσύ θα μιλήσεις. Έλα. Λοιπόν. 100.000 δεν είπες. Αλλά θα μας δώσει το 15% για να βάλουμε κι εμείς χρόνο και βοήθεια και πιστεύω θα μπούμε όλοι μέσα. Θα είναι πολύ χαμηλό το valuation στα 15, στο 15%. Καλύτερα να έχεις μικρότερο ποσοστό σε μεγάλη εταιρεία παρά μεγάλο ποσοστό σε μικρή. Συμφωνώ, μπορούμε να τα βρούμε κάπου στη μέση. Πού στη μέση? Εγώ για τα δικά μου δεδομένα σου κάνω πολύ κοντινή προσφορά σε αυτό που ζητάς. Και θα βάλουμε 20 χιλιάρικα ο καθένας. Πόσο ποσοστό έχεις εσύ αυτή τη στιγμή? Εγώ έχω 60% και οι δύο συνεργάτες μου από 20 και 20. Συμφωνούμε ήδη. Για να δώσεις σήμερα το ποσοστό, θα πρέπει να τους ρωτήσεις. Αν συμφωνήσουν, θα τους πάρεις τηλέφωνο. Είναι έξω. Μπορούμε να το συζητήσουμε για 10, να πούμε στο εκατομμύριο valuation. Θα σου κάνω μία προσφορά που δεν μπορείς να αντιθείς. 100 χιλιάρικα για 12,5. Για να είναι fair και να κατεβούμε κι εμείς από αυτό που σου είπαμε. Μπορείς να το σκεφτείς. Ναι. Θα μείνω στο 10 και πιστεύω μπορούμε να τα βρούμε και θα είναι ό,τι πιο successful. Όχι. Έχετε κάνει. Δεν το κάνω. Δεν μπορώ. Εγώ δεν θα κάνω. Συγγνώμη να μιλήσω εγώ. Να πω για μένα πρώτα. Εγώ δεν το κάνω. Εγώ για μένα μιλάω. Εγώ δεν το κάνω. Ξαναλέω, εγώ τα πήγα στην Αμερική, μου λέγανε αυτά τα τεράστια fans, δεν συζητάγανε. Μου λέγανε αυτό, το θες? Και σε πετάγανε με τις κλωτσιές. Και ευτυχώς δεν με έπιασε η νεανική μαγιά, να του το πω έτσι, και έκατσα. Το έκανα και η εταιρεία μεγάλωσε 6 φορές. Δεν είναι μαγιά, είναι negotiation. Και ωριμότητα. Και το καλό negotiation μαγιά είναι. Ναι, ναι, συμφωνώ. Από εμάς κερδίζεις από τον κάθε έναν, πέρα από τα λεφτά, κάτι διαφορετικό. Για μένα, για να ασχοληθώ με μια επιχείρηση και να κάνω δουλειά, θέλω ένα 5 με 10%. Και επειδή με τους 5 θα είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό, είμαι εκτός. Οι υπόλοιποι είστε μέσα? Θα είμαι μέσα. Εάν λοιπόν αυτό που σου προσφέρουμε το βρίσκεις καλό, δηλαδή θα μας αξιοποιήσεις και θα μπεις σε πολλά μέρη. Smart money είναι το παν. Εγώ θεωρώ σε αυτή την εποχή που είναι πολύ δύσκολη με τα επιτόκια να ανεβαίνουν ραγδαία και στην Αμερική και στην Ευρώπη, με διακόψεις. Και ήδη πέσαμε από τα 15 που το είχαμε βάλει για μίνιμουμ στα 12,5 απλά για να νιώσεις καλύτερα εσύ. Εάν δεν θέλεις, δεν υπάρχει θέμα. Έχεις δικαίωμα να πεις, δεν δέχομαι. Θα μπορούσα να έχω λίγο χρόνο να τους συζητήσω και με τους συνεργάτες. Ναι, ναι. Βεβαίως. Ναι, πεις. Ευχαριστώ. Να του πεις λοιπόν εσύ που είσαι hard negotiator ότι φίλε μου όλοι μας είμαστε διατεθειμένοι να τα βάλουμε, να σε βοηθήσουμε να φτάσει η εταιρεία γιατί μόνο τα ξενοδοχεία να πάρει που ξέρουμε ή τα εστιατόρια θα πάει πολύ μπροστά και μετά είναι δικιά σου εταιρεία. Δεν ξέρω, νομίζω άμα είναι τελικά το 12,5 νομίζω ότι είναι πολλά. Πολύ ποσοστό. Με 4 θα συμφέρει και 10 να πάρετε. Με 2,5 ο καθένας. Που είναι καλύτερο. Δεν θα πάρουμε 10. 2,5 εγώ δεν θέλω. Δεν το πάρεις με 10. Ούτε για ζήτω, ρε. Α, σκέφτομαι ότι έχεις 4 ανθρώπους που δουλεύουν γι' αυτό. 12,5 είναι το μήνυμα. Και τι θα έχουμε, 1,5% να πηγαίνουμε να λέμε τι. Μπορεί να προσπαθήσεις να πέσει λίγο παρακάτω. Τουλάχιστον στο 12. Και από εκεί πέρα, τι πιστεύεις εσύ? Τι 12, το 12,5 είναι ελάχιστο.
Δεν θα έχει 1,5%. Πόσο θα έχουμε, 12,5%. Ναι, το 12,5 δια 4. Ναι, 3%. Ναι, πώ θα έχει 1,5%. Είναι το θέμα του πώ θα μπω. Το μόνο που μου φαίνεται ενδιαφέρον. Παιδιά! Τέλος χρόνου. Οκ. Γίνα και κανένα πιστεύεις. Γεια σας και πάλι. Ήταν λίγο πιεστική η κατάσταση. Νιώθω ότι έχουμε ναι αν πάμε 110. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Είμαστε εκτός. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πολύ, καλή τύχη. Γεια σας. Κακός. Έχασε. Όχι. Ναι. Έχασε. Εγώ... Καλά, αυτός ναι, έχασε και πολύ. Έχασε, ναι. Για τώρα για 2% να έχει 4 powerhouses. Για 2% δεν χάνεις. Για 2%. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται. Δεν χάνεις το deal. Δεν γίνεται αυτό. Είναι το θέμα 4 Dragons για 2% έχασε το deal. Δεν αξίζει τον κόπο. Θα βρούμε άλλο να κάνουμε. Ναι, καλά, το ξέρω. Κάναν πρόταση να μπουν όλοι μαζί συνεταιρικά σε μία εταιρεία. Να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις ολονών, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Και εσύ είπες όχι. Ναι. Θα καθίσω κάτω να μου το εξηγήσεις αυτό, γιατί πραγματικά έχω μπερδευτεί. Κάτσε, εννοείται. Είναι... Κοίταξε, να πω ότι χαμηλό το βάλει. Κάτσε εσύ, γιατί μάλλον το χρειάζεσαι. Εξήγησε το μου. Ήταν πολύ χαμηλό το value έξω. Η συμβολικότητα που είχε εκείνη. Όχι, εμείς ο καθένας μας είχε 3%. Τίποτα δηλαδή δεν είχα. Και αυτό είχε 60 και οι άλλοι συνεταίροι του 40. Εμείς θα είχαμε 3. Είναι απόφαση μας. Μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και λάθος. Χρόνος θα δείξει. Δεν χαλάς deal για 2% ρε παιδιά.